Τα κυρίαρχα θέματα των εκλογών, για μένα του συνταξίου, θα είναι οι αυξήσεις των συντάξεων που αρχίζουν την Πέμπτη και τελειώνουν την Δευτέρα της επόμενης εβδομάδας. Για δε τον ιδιωτικό τομέα, τα κυριότερα, κυρία Χαχοπούλου, είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η τρίτη κατά σειρά. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ο κατώτατος μισθός παραδόθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα 657, με δύο αυξήσεις στη σημερινή κυβέρνηση το πήγε στα 713, και φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να δώσει αύξηση τόση όσοι ο πληθωρισμός του 22. Άρα θα πάμε σε μία αύξηση 9,5%. Να πούμε ότι με τον κατώτατο μισθό στην πατρίδα μας σήμερα αμείβονται 650.000 κόσμου, είναι η πιο χαμηλόμιστη του ειδικού τομέα, αλλά επειδή το σύστημα αυτό, το σύστημα μισθών της πατρίδα μας είναι κατωτατοκεντρικό, λέμε στους φοιτητές, δηλαδή πάνω σε αυτόν πατάνε όλοι οι μισθοί των επιχειρήσεων, των κλάδων, των επαγγελμάτων. Άρα λοιπόν είναι ο άτλαντας του ελληνικού μισθολογίου. Συν το ότι με τον κατώτατο μισθό είναι δεμένα 24 εργατικά και κοινωνικά επιδόματα, με πρώτο το επίδομα της ανεργίας, δεύτερο το επίδομα μητρότητας που προχθές η κυβέρνηση το πήρε από εξάμηνο, το έδωσε εννιάμηνο και ούτω καθεξής. Υπό αυτή την έννοια 2,5 εκατομμύρια κόσμου στην πατρίδα μας, 600.000 που αμέσως αμείβονται με τον κατώτατο και 2 εκατομμύρια που παίρνουν τα εργατικοκοινωνικά επιδόματα, είναι μια δεξαμενή και για την κυβέρνηση με αρκετή προσφορότητα για εκλογική συμπεριφορά ανάλογη, εάν πάρουν γρήγορα τις αυξήσεις. Άρα λοιπόν, στους συνταξιούχους το έχει αναλύσει και μαζί που με έχετε φιλοξενήσει, το 7,75% που θα δώσει η κυβέρνηση στις 26, 27 και 30 Ιανουαρίου αφορά το 60% των συνταξιούχων, διότι όπως ξέρουμε το 40% έχει τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Είναι ένας θεσμός που φορτώθηκε σε μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων η προσωπική διαφορά παλιών συνταξιούχων, και έτσι περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχων μας, αλλά και κληρονόμων συνταξιούχων, θα δούνε την προσωπική αύξηση, αλλά δεν την εισπράξουν. Θα έχουν εικονική ή λογιστική αύξηση. Άρα λοιπόν, και εδώ αν η κυβέρνηση, όπως πιέζουμε και εμείς ως Επιστημονική Ένωση ΕΝΙΠΕΚ, εάν δεν καταργηθεί η προσωπική διαφορά, και εδώ υπάρχει μια δεξαμενή δυσαρέσκειας και δυστροπίας από αυτούς τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους που θα δουν την αύξηση, θα την εντοπίσουν στα ενημερωτικά του σημειώματα, αλλά δεν θα την εισπράξουν, επειδή με αυτήν θα ροκανίσουν, λένε στην κυβέρνηση, θα μειώσουν ή θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά. Και αν θέλετε, είναι και το πιο σημαντικό θέμα που σας απασχολεί και εμάς και στην ΕΝΙΠΕΚ. Εδώ είμαι με τον επιφανή καλό εργατολόγο, τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο, που είναι και στη τέλεχο ΕΝΙΠΕΚ και δικηγόρος. Αυτά μας απασχολούν καθημερινά, η προσωπική διαφορά και τα αναδρομικά των συνταξιούχων και πόσο θα πάει ο κατώτατος μισθός για να ανασάνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι κυρίως. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιστρέψαμε στη μεσαία τάξη. Επιστρέψαμε όντως, και αν επιστρέψαμε είναι στα χαρτιά. Εδώ αρμοδιότερος είναι και ο φίλος σας, επιφανής συνταγματολόγος, ο κ. Μπαμπαλιούτας, με τον οποίο βεβαίως είναι φίλος μου χρόνια και μαζί θα κάνουμε σήμερα την ομιλία και θα απαντήσουμε σε ερωτήματα και αυτής της φύσης. Η κυβέρνηση, να είμαστε ειλικρινείς, επανέφερε αρκετά ζητήματα, όχι χαριζόμενοι, αλλά προσφέροντας κάποιες δυνατότητες στην μεσαία τάξη. Κατήργησε αρκετές φορολογικές πτυχές και κυρίως από 1η-1η-23 κατήργησε την εισφορά αλληλεγγύης. Αν κάνει και μία μέχρι τις εκλογές προσπάθεια να καταργήσει αυτό το άγος της μεσαίας τάξης που είναι ο φόρος επιδεύματος, που το έχει υποσχεθεί. Κάποιες λίγες ομάδες, κυρίως αγροτών μας, έχουν απαλλαγεί. Αλλά να απαλλαγεί παντελώς και η μεσαία τάξη, όλος ο κόσμος, επιστήμονες και επιδευματίες από το φόρο επιδεύματος, πράγματι θα είναι μια σοβαρή προσπάθεια άμβλυνσης αυτής της σκληρότητας από την προηγούμενη κυβέρνηση και από τις προηγούμενες, για να είμαι δίκαιος,
απέναντι στη μεσαία τάξη. Διότι ο φόρος επιδιδεύματος, κυρία Χαχοπούλου, και η εισφορά αλληλεγγύης ήταν οι δύο φόροι χαράτσα που ισοπαίδωσαν την αστική τάξη. Και εδώ καλώς η κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλίες για να αμπλύνει αυτή τη σκληρότητα απέναντι στα μικρομεσαία επιστημονικά και εμπορικά στρώματα επιδιδευματιών. Και μιας και βρισκόμαστε εν αναμονή πλέον των εκλογών, ένα πολιτικό σχόλιο τι βλέπετε να γίνεται στην Κάλπη? Τα πάντα θα κρυθούν στις κοινωνικές ατζέντες των κομμάτων. Σήμερα δεν σας κρύβω, η μέρα που είμαι στην όμορφη Λαμία, ανέμενα από τον κύριο Υπουργό στη συνέντευξή του την πρώτη θεματική να είναι πιο γενναιόδωρος σε ορισμένα στρώματα που ανέμεναν σήμερα να ανοιχτεί περισσότερο, όταν πολύ περισσότερο που είχε προαναγγείλει ο Υπουργός ότι θα μιλήσει θεματικά για εργασία, συντάξει, είπα. Οι συνταξιούχοι και υποτίθεται και μια επιστημονική ένωση που ασχολείται με τα ζητήματα τα κοινωνικά συνταξιούχων μισθών, ανέμεναν σήμερα να πει κάτι για την προσωπική διαφορά, ότι θα την καταργήσει ή θα την καταργήσει από κάποιο επίπεδο και πάνω. Σήμερα που μιλάμε, με έχουν πάρει και δικοί σας συμπατριώτες από εδώ που έχουν προσωπική διαφορά 500 ευρώ. Το 500 ευρώ δεν σβήνεται ούτε σε 20 χρόνια. Και αν είναι κάποιος 70 ετών ή 80, πρέπει να γίνει 90 και 100 για να σβήσει, να πάρει την πρώτη αύξηση. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ κάτι έπρεπε να πει και ο Υπουργός. Νομίζω θα ήταν πιο σαφής και για τον κατώτατο μισθό, τουλάχιστον να προσδιορίσει τα στοιχεία καθορισμού του κατώτατου. Θεωρώ ότι σε άλλες θεματικές, αλλά στο ερώτημά σας, στις κοινωνικές ατζέντες θα κριθούν τα κόμματα και οι εκλογές. Εδώ έχει μια αδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι πρόσφατη ισοπαίδωση κοινωνικών στρωμάτων και κατεδάφιση τυχών του κοινωνικού κράτους. Πρέπει η κυβέρνηση να πει κάτι πολύ σημαντικό, αλλά στο κοινωνικό και οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων, κυρίως των μεγάλων που θα χτυπηθούν, θα κριθούν οι εκλογές.